Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Καλυπίδη, καλησπέρα και στον κύριο Μαυρίδη που τον βλέπω. Και την κυρία Μαρκοπούλου είναι μαζί μας, να δούμε και τους συναδέλφους. Να δούμε και τους συναδέλφους. Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο σας. Τι γίνεται με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη? Από 1 του Μάρτη μπαίνει θέμα, βάσει του νόμου, έτσι. Θα στερούνται οι συνάδελφοί σας όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, τα χρέη τους στον ΕΦΚΑ. Εντάξει, το πρόβλημα είναι τεράστιο, το καταλαβαίνετε. Το έχουμε δει στο παρελθόν φυσικά αυτό να αλλάζει, να έρχεται και να ξαναεπανέρχεται. Είναι μια κακή επαναφορά αυτού του σενάριου. Εμείς πιστεύουμε στην δημόσια υγεία όπως και χαρακτηρίζεται και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει να εξαιρούνται οι επαγγελματίες που και το 90% καταλαβαίνετε και αυτοί που έχουν πρόβλημα αφορούν πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, επιχειρηματίες ουσιαστικά μικρούς, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν αυτό το κοινωνικό αγαθό που λέγεται υγεία όπως και ήταν και όπως είναι λογικό να υπάρχει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια έξαρση μετά την, θα λέγαμε, σταθεροποίηση της κανονικότητας μετά την πανδημία του κορονοϊού και των άλλων φαινομένων των οποίων είχαμε. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους φορές φτάνει περίπου το 40%. Και είναι αρκετά ενδεικτικό αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε πλέον μια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία θα πρέπει να την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε τώρα όχι για δεκάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες που δεν θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση ούτε στα φάρμακα ούτε στους γιατρούς. Και αντιλαμβάνεστε αυτό τι σημαίνει. Έτσι, δηλαδή, το υπέρτατο αγαθό που είναι η υγεία, αλλημονώ. Τώρα, και πάλι σε αυτό όμως, έχουμε την πρόταση από τον κύριο Χατζηδοδοσίου, το κουβεντιάζαμε. Έτσι, και μαζί του αναδείξαμε το θέμα και προ μηνών είχαμε πει ότι θα υπάρξουν ζητήματα τέτοιου είδους. Που λέει, παράδειγμα, από αυτό που δίνουμε ως εισφορά εμείς, ας δίνουμε αυτό που αναλογεί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που είναι ας πούμε τα 50 ευρώ, και το υπόλοιπο που αφορά τη σύνταξη, να το δούμε με έναν τρόπο να το ρυθμίζουμε έτσι, με τις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε στο μέλλον, έτσι να μπορούν να κρατηθούν και οι επιχειρήσεις μας ανοιχτές. Αυτό εσείς πώς το βλέπετε ως πρόταση? Εγώ έτσι όταν το άκουσα, του είδα ότι είναι σωστό δηλαδή. Να εξηγήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η ασφαλιστική εισφορά η οποία υπάρχει και να πούμε κιόλας έτσι και μια πληροφορία ότι το 90%, δηλαδή η συντηρητική πλειοψηφία, βρίσκονται στην χαμηλή κατηγορία των 240 μέχρι πρότινος ευρώ, που τώρα με την πληθωριστική αναπροσαρμογή ανήλθε περίπου στα 249 ευρώ. Εκ των οποίων τα 200 είναι για τη σύνταξη. Τα 50 είναι για αυτό. Ακριβώς. Εκ των οποίων πάντοτε υπάρχει το κομμάτι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το κομμάτι το συνταξιοδοτικό. Η πρόταση αυτή δεν είναι καινούργια, είναι και παλιά, γιατί και παλιότερα είχαμε το πρόβλημα αυτό. Αρκετές φορές είχε εμφανιστεί το πρόβλημα αυτό, με τη διακοπή δηλαδή ουσιαστικά της ασφαλιστικής ενημερότητας, να διακόπτεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και τότε το είχαμε πει και τώρα το ξαναλέμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Εμείς τα επιμελητήρια το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Μαζί φυσικά και με μία ρύθμιση σαν των 120 δόσεων την οποία είχαμε δει στο παρελθόν, η οποία τώρα είναι 24. Και ξέρετε, κάποιοι μπορεί να λένε ότι είναι αρκετές οι δόσεις, αλλά δεν είναι. Γιατί για να διατηρήσεις μία ενημερότητα όταν κάνεις μία ρύθμιση θα πρέπει να πληρώνεις και το τρέχον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τι ζητάμε από έναν άνθρωπο τώρα που δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα 240 ευρώ και να πληρώνει τα 240 και να πληρώνει τη δόση του. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Σε αυτό υπάρχει μια πρόταση να μεταφερθούν τα χρέη στο τέλος του εργασιακού βίου. Και εκείνη την περίοδο, εάν μπορεί να γίνει μια αποπληρωμή, να γίνει. Εάν δεν μπορεί να αφαιρεθούν αυτά από τα συντάξιμα χρόνια για να μπορούμε να πούμε σε μια κανονικότητα. Φυσικά το Υπουργείο τα υπολογίζει με τους δικούς τους όρους. Εμείς είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε έτσι ώστε να έχουμε τα δικαιώματα τα οποία κιόλας είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, θα μου επιτρέψετε. Δηλαδή, η δημόσια υγεία είναι δημόσια υγεία. Ναι. Έχουμε δει και νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε σε κάθε κατηγορία, θα έλεγα, επαγγελματικών αλλά και πολιτών. Νομίζω ότι η δωρεάν υγεία και η δωρεάν παιδεία θα πρέπει να είναι δύο θέματα τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα. Τώρα, Κώστα, σαν να παρεύει, θα πει προς το τέλος του εργασιακού βίου των συναδέλφων, θα πει πιο τέλος. Εδώ γνωρίζει από το ρεπορτάζ εκατοντάδες, χιλιάδες που είναι στο τέλος και δεν κλείνουν, όχι, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα. Αυτό, βλέπεις μια εικόνα. Βλέπεις μια εικόνα καταστημάτων σαν να είναι στη δεκαετία του 60, χωρίς εξυγχρονισμό, χωρίς προσπάθεια να ανταγωνιστούν τα νέα δεδομένα. Και όταν ρωτάς τον ιδιοκτήτη, σου λέει: προσπαθώ να κρατήσω ανοιχτή, κλειστή την εταιρεία, την επιχείρηση, μήπως και φτάσω στη σύνταξη. Το φαινόμενο αυτό έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, το βλέπουμε.
Εγώ τολμώ να πω και από τη θέση που είμαι ότι βλέπουμε και αρκετές πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λόγω του ότι δεν ακολουθήσανε πλέον, ειδικά την τελευταία 15ετία, τις προσταγές της αγοράς. Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως κρατάνε τις επιχειρήσεις τους ακριβώς για τον λόγο που είπατε, κύριε Μαυρίδη, και συμφωνώ απόλυτα. Αυτό όμως δημιουργεί κάποια ανοίγματα. Τέλος πάντων, είναι ένα σύνθετο ζήτημα, ίσως σε μια άλλη συζήτηση για την ποιότητα του επιχειρήν. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία συναδέλφων σας, οι οποίοι δεν μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους και γι' αυτό και κρατάνε τις επιχειρήσεις. Γιατί αν πάνε να κλείσουν τα βιβλία, μάλλον θα τους κλείσουν αλλού. Λοιπόν, Κατερίνα Μαρκοπούλου. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στο ΔΑΜ, το πρόγραμμα που θα χρηματοδοτήσει οι επιχειρήσεις, βρίσκεται σε εξέλιξη. Πόσο θα ενισχυθούν περαιτέρω οι επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, κύριε Μαρκοπούλου, έχει ξεκινάει σε 10 λεπτά η πρώτη ημερίδα στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη ο κύριος Καλλύρης, ο διοικητής του ΔΑΜ, αλλά και τα στελέχη της ΚΕΠΑΝΕΜ βρίσκονται στην Καστοριά. Το απόγευμα θα είναι στην Φλόρινα και αύριο Γρεβενά και Κοζάνη. Βγήκανε και άλλα 4 προγράμματα, εκτός από τα προγράμματα των πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων, τα οποία αφορούν τις μεσαίες και τις μεγάλες. Συνολικά για Δυτική Μακεδονία, αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει προγράμματα τα οποία είναι προϋπολογισμού περίπου στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Βγάζω τη Μεγαλόπολη και μιλάμε μόνο για το ΔΑΜ. Τα οποία έχουν ανοίξει τώρα όλα μαζί. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη απορροφητικότητας, δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και τα μεγάλα τα προγράμματα. Ας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, γιατί ξέρετε οι ελπίδες μας έχουν... Η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα χρειάζεται και την ίδια συμμετοχή του επιχειρηματία, να βάλει και δικά του κεφάλαια. Κοιτάξτε, στα μεγάλα τα προγράμματα, τα οποία αφορούν από μισό εκατομμύριο και πάνω, αυτά που βγήκαν τώρα τα πολύ μεγάλα προγράμματα, η διαδικασία είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία έχει να κάνει με μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις που τα χρηματοοικονομικά τους αναλύονται τελείως διαφορετικά. Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν και περισσότερο, θα έλεγα, περισσότερους επιχειρηματίες αριθμητικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, υπάρχει η προϋπόθεση να έχεις το 30% των απαιτούμενων κεφαλαίων της επένδυσης, αλλά για να πάρεις το άριστο της βαθμολογίας χρειάζεται το 100%. Πρέπει να τρέξουμε πάντως. Γιατί ο κύριος Ράσμουσεν, δύο λεπτά που ήρθε. Δύο λεπτά. Εδώ δεν μπορούμε να πληρώσουμε εισφορές τώρα. Θα δούμε αν έχουμε τα ίδια κεφάλαια για να μπούμε στα προγράμματα. Καλά ακούγονται τα προγράμματα. Γι' αυτό μετά δεν έχουμε απορροφητικότητα, γιατί τα κριτήρια που βάζουμε αποκλεί αυτομάτως με το καλημέρα εκατοντάδες επιχειρήσεις και ζήτε να μπουν 2-3. Είναι έτσι, κύριε Καρατακλήδη? Εντάξει. Όταν βάζεις κριτήρια και βάζεις αυστηρά κριτήρια, ίσως να έχεις έναν μικρό προϋπολογισμό και να μην θέλεις συνωστισμό και να μην θέλεις να δημιουργήσεις και ελπίδα. Μπορεί να είναι καλό. Δηλαδή, αν είχαμε 1 εκατομμύριο, δεν θα καλούσαμε όλες τις επιχειρήσεις. Θα έπρεπε να καλέσουμε, να πούμε δηλαδή, να δώσουμε ποιο είναι το προφίλ του επενδυτή που θέλουμε. Τα προγράμματα όμως αυτά, ειδικά τα μικρά, διαφημίστηκαν ως προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν πολύ τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οπότε εκεί δεν μπορείς να αρχίσεις να βάλεις τόσο αυστηρά κριτήρια και μία βάση του 65%. Ας τα διαφημίζαν διαφορετικά. Άρα, ότι δεν είναι για όλους. Άρα. Άρα ουσιαστικά εμείς αυτή τη στιγμή, στη φάση που βρισκόμαστε και με τη συνεννόηση που έχουμε, την ενημέρωση από τους μελετητές, αρκετή, θα έλεγα, η πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας δεν μπορούν να μπουν σε αυτά τα προγράμματα. Ποια είναι η κατάσταση στην Καστοριά όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές? Έχουμε συναδέλφους που δεν μπορούν οι άνθρωποι να τις πληρώσουν και κινδυνεύουν να προχωρήσει αυτό, να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κύριε Πρόεδρε? Σαφέστατα. Και η Καστοριά, θα έλεγα, είναι πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αν μιλάμε δηλαδή για ένα μέσο όρο του 40% στην Ελλάδα, στην Καστοριά θα έλεγα ότι είναι πάνω από το 50% λόγω της φοδρότητας της κρίσης η οποία υπάρχει στον κλάδο της Γούνας. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.